Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και έρχομαι σε ένα καινούριο βιντεάκι, σε ένα καινούριο podcast όσοι επιλέγετε τα podcast, έτσι ώστε να δούμε τα 5 βήματα για ένα σωστό marketing plan. Πριν ξεκινήσω όμως να σας τα λέω, θέλω να σας ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί απλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε διακοπές και αντί να κάθομαι να ράζω στον καναπέ μου ή να κάνω να χωριογυρίζω που λένε και στο χωριό μου, κάθομαι και γυρνάω ένα βιντεάκι για εσάς και το κάνω με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι γιατί είμαι παθιασμένος με τη δουλειά μου, εύχομαι να είστε το ίδιο κι εσείς. Βέβαια δεν εύχομαι στις διακοπές σας να κάθεστε και να κάνετε εργασία, έτσι, ή οτιδήποτε αφορά την εργασία. Εύχομαι να είμαι ο μοναδικός τρελός τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγο πριν περάσουμε στα 5 βήματα, τα βασικά βήματα για το σωστό σχεδιασμό ενός marketing plan στα social media, θέλω να δούμε κάποιους βασικούς παράγοντες οι οποίοι θα μας επηρεάσουν στο τι θα επιλέξουμε ουσιαστικά να ακολουθήσουμε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο χρόνος σε συνάρτηση με το ανθρώπινο δυναμικό. Θα είναι ένα άτομο ή παραπάνω, θα είμαι εγώ αυτός που θα τα χειριστεί ή έχω κάποιον ο οποίος είναι πιο εξοικειωμένος με την τεχνολογία ή ίσως έχει κάποια κατάρτιση σε εργαλεία διαδικτυακά, επεξεργασίες εικόνας, έτσι. Αυτά είναι βασικοί παράγοντες για να επιλέξω, που θα καθορίσουν το πώς θα κινηθώ στα social media. Και βέβαια θα με βοηθήσουν να καταλάβω το πόσο, σε τι βαθμό δυσκολίας θα είναι το περιεχόμενο που θα δημιουργούμε στα social media. Γιατί το αμέσως επόμενο που πρέπει να σκεφτούμε αν θα χαράξουμε μια στρατηγική στα social είναι το τι είδους περιεχόμενο θα δημοσιεύω. Θα δημοσιεύω δηλαδή πρωτογενές περιεχόμενο που αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα με κάνει να ξεχωρίσω από όλους τους υπόλοιπους, αλλά αυτό απαιτεί γνώσεις ίσως επεξεργασίας βίντεο, δημιουργίας βίντεο, φωτογραφίας, λήψης και επεξεργασίας, γραφιστικών. Απαιτεί πάρα πολλές γνώσεις που ίσως να μην έχω την ικανότητα εγώ ίδιος να τις κάνω ή να μην έχω τη δυναμική να προσλάβω κάποιον να τις κάνει. Είναι λοιπόν και αυτός ένας βασικός παράγοντας να τον έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου όταν θα σχεδιάζω μια καινούρια στρατηγική. Και φυσικά πρέπει να σκεφτώ ποιο είναι το κοινό το οποίο θέλω να απευθυνθώ. Είναι βασικός παράγοντας να βρω ποιο είναι το κοινό που θέλω να απευθυνθώ, γιατί αυτό θα με οδηγήσει στο ποια μέσα θα πρέπει να επιλέξω. Και λέγοντας ποια μέσα εννοώ αν θα επιλέξω το Facebook, αν θα επιλέξω το Instagram, το LinkedIn, το Twitter, TikTok και ένα σωρό άλλα που θα έχουν βγει μέχρι να τελειώσω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες και τα βήματα είναι εξίσου αντίστοιχα, πάνε και έρχονται και ενώνονται με αυτούς τους παράγοντες. Πρώτο λοιπόν βήμα είναι η επιλογή των καναλιών. Ξεκινάμε με αυτό που τελείωσα στην προηγούμενη ενότητα. Πού θέλω να απευθυνθώ σε νέους, άρα τι θα χρησιμοποιήσω, Instagram. Θα χρησιμοποιήσω TikTok. Τι απαιτεί όμως το ένα, τι απαιτεί το άλλο? Το Facebook, να αναφέρω ότι είναι καλό να το χρησιμοποιούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και όλα τα κοινά. Τώρα, αφήνω το Facebook στην άκρη γιατί ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε οτιδήποτε θέλουμε, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι βίντεο, είτε είναι link, ό,τι θέλουμε. Και πάω για να σας το κάνω πιο ξεκάθαρο ότι αν εγώ θέλω νεανικό κοινό τότε στοχεύω στο Instagram και το TikTok, αλλά έχω βασικές διαφορές τις εξής. Στο Instagram χρειάζομαι φωτογραφίες ενώ στο TikTok χρειάζομαι βίντεο, άρα αυτομάτως θα πρέπει αυτός που θα το διαχειριστεί να είναι καλός στη χρήση, στη λήψη και την επεξεργασία και φωτογραφιών και βίντεο. Αν εγώ όμως έχω στο δυναμικό μου ένα άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό στη λήψη φωτογραφίας και βίντεο, στη λήψη φωτογραφίας και την επεξεργασία φωτογραφίας, τότε θα αφήσω το TikTok στην άκρη μέχρι να βρεθεί μία λύση για αυτό. Ίσως μία καλή λύση είναι η εκπαίδευση, να στείλω το ίδιο άτομο και να το εκπαιδεύσω στο πώς θα δουλεύει το TikTok, όχι όμως να το κάνει αυθαίρετα, το πώς θα δουλεύει γενικά τα βίντεο και όχι το TikTok, έτσι, να το πάω πιο γενικά, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος
μάθει να δουλεύει, να τραβάει βίντεο, να επεξεργάζεται βίντεο πέρα από το TikTok, μπορεί να με καλύψει και στις ανάγκες που μπορεί να έχω για το YouTube, για την ύπαρξή μου στο YouTube, τη δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης. Αυτομάτως καταλαβαίνω ότι θα επιλέξω το Instagram. Το Facebook το έχω μέσα και αφού λοιπόν έχω και αν χρειάζομαι βίντεο, είπαμε, φροντίζω όταν θα το κάνω να είμαι έτοιμος να υπάρξει κάποιος να το υποστηρίξει. Δεύτερο βήμα, αφού έχω επιλέξει τα κανάλια ουσιαστικά, μπαίνω και συμπληρώνω αν δεν έχω συμπληρωμένες, αν δεν έχω σελίδα, δημιουργώ τη σελίδα και συμπληρώνω κάθε λεπτομέρεια, γιατί όλα αυτά θα με κάνουν πιο αξιόπιστη σελίδα στο χρήστη που δεν με ξέρει και με βρίσκει μέσα από τα social. Αν ήδη έχω σελίδα, φροντίζω να επιβεβαιώσω ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη ή τη συμπληρώνω όπου χρειάζεται, όπου υπάρχει κενό. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλα αυτά που συμπληρώνω εκεί μέσα είναι λέξεις τις οποίες αναγνωρίζονται από τις μηχανές αναζήτησης, είτε της Google, είτε της Facebook, είτε του Instagram. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και πώς θα συντάξω τις πληροφορίες μου. Τρίτο βήμα, δημιουργούμε σωστό περιεχόμενο για το σωστό κοινωνικό δίκτυο. Ανάλογα δηλαδή με το που θέλουμε να απευθυνθούμε. Αν θέλουμε να απευθυνθούμε στο YouTube ή στο TikTok, θα δημιουργήσουμε ένα βίντεο. Αν θέλουμε να απευθυνθούμε στους φίλους μας στο Instagram, θα δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη φωτογραφία. Αν θέλουμε να απευθυνθούμε στο Twitter, θα πετάξουμε μια έξυπνη ατάκα. Έτσι, ανάλογα δηλαδή με το που απευθύνομαι, δημιουργώ το αντίστοιχο περιεχόμενο. Και φυσικά πάμε στο βήμα τέταρτο, που είναι η διαφήμιση, γιατί ωραία να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά κάποιος πρέπει να τα δει. Και φυσικά από τη στιγμή που θέλουμε νέους χρήστες, πληρώνουμε και μας εντοπίζουν, μας βλέπουν νέοι χρήστες και σιγά σιγά αυξάνουμε τη δυναμική μας ως μέσο στα κοινωνικά δίκτυα. Το σημαντικότερο βήμα είναι η ανάλυση, η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων. Τι έχω κάνει? Έχω κάνει αυτό, 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 αυτό και αυτό. Τι μου έχουν φέρει πίσω? Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τι πήγε καλύτερα? Αυτό και αυτό. Άρα, με βάση αυτά, σχεδιάζω τα επόμενά μου βήματα, τις επόμενες μου αναρτήσεις, τα επόμενά μου χορηγούμενα και έτσι πετυχαίνω καλύτερα αποτελέσματα και στα χορηγούμενά μου, αλλά και στα οργανικά μου αποτελέσματα. Έτσι, στα αποτελέσματα δηλαδή που απλά κάνω μια ανάρτηση και τη βλέπει κόσμος και αλληλεπιδράει κόσμος. Το πέμπτο βήμα είναι το σημαντικότερο, γιατί μας επιβεβαιώνει αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό, αν έχει αποτέλεσμα, και αν δεν έχει, μας βοηθάει έτσι ώστε να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους και να δούμε τι πηγαίνει καλά και να πετύχουμε την ανάπτυξή μας στα social media. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όταν έχουμε τη διαχείριση πολλών σελίδων ή διαφορετικών ειδών αναρτήσεων, φωτογραφίες, Facebook, βίντεο, 3D εικόνες, δημοσκοπήσεις, stories, μπορούμε να κάνουμε, το Excel είναι ένα πολύ ωραίο αρχείο από τα Office, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε πίνακες και να κάνουμε τα προσχέδιά μας, τι χρειάζεται να ανεβάσω κάθε εβδομάδα, τι χρειάζεται να ανεβάσω κάθε μήνα, έτσι ώστε να ξέρω τι, σε γενικότερη κατηγορία, τι είναι αυτό που θέλω να ανεβάσω, τι είδος ανάρτηση πρέπει να κάνω σήμερα στο Facebook. Για παράδειγμα, κάθε Δευτέρα να ανεβάζω μια φωτογραφία, κάθε Τρίτη να ανεβάζω ένα βίντεο, κάθε Τετάρτη να ανεβάζω ένα quiz, κάθε Πέμπτη να ανεβάζω ένα link στην ιστοσελίδα, κάθε Παρασκευή ένα quote, κάθε Σάββατο θέλω να σας βγάλω όλες τις μέρες, κάθε Σάββατο να ανεβάζω μια προσφορά και κάθε Κυριακή να δίνω ευχές, ξέρω εγώ, για τη νέα εβδομάδα που έρχεται. Τα προσχεδιάζω γιατί αυτό θα με βοηθήσει έτσι ώστε να έχω πολύ πιο εύκολα στο μυαλό μου τι είδους περιεχόμενο πρέπει να δημιουργήσω μέσα στην εβδομάδα. Και μπορώ να τα προγραμματίσω και να αφιερώσω λιγότερο χρόνο, γιατί μονοκοπανιάς που λένε και στο χωριό μου, αν το κάνω θα κερδίσω πολύ περισσότερο χρόνο. Όπου το χρόνο αυτό βέβαια πιθανότατα να χρειαστεί να τον αφιερώσετε στην παρακολούθηση των σχολείων ή των μηνυμάτων, έτσι, ανάλογα τη δυναμική κάθε σελίδας. Αυτά είχα να σας πω. Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεχίσω τις διακοπές μου. Θέλω να δείτε και άλλα βιντεάκια στο κανάλι μου στο YouTube ή να ακούσετε και άλλα podcast που έχω ανεβάσει. Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς δουλεύει το διαδίκτυο, να βρείτε εργαλεία που μπορούν
που μπορείτε να αξιοποιήσετε και να πετύχετε τους στόχους σας. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε να με ρωτήσετε και να μου δώσετε και ιδέα για το τι άλλο βιντεάκι θα πρέπει να γυρίσω, θέλετε να γυρίσω, τι άλλες απορίες έχετε. Και φυσικά η επιβράβευσή μου σαν δημιουργός είναι η εγγραφή σας στο κανάλι μου και μην αμελήσετε, σας παρακαλώ, να την κάνετε αν δεν την έχετε κάνει ήδη. Και μπορείτε να πατήσετε και το κουδουνάκι που σας βγάζει, έτσι ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Εύχομαι να είστε υγιείς, να είστε καλά, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Και νομίζω δεν θα κλείσω ποτέ το βίντεο. Νομίζω ήρθε η ώρα να το κλείσω. Γεια σας! Και αντί να κάθομαι αραχτός και να το απολαμβάνω, κάθομαι και γυρνάω βιντεάκια για σας, παρέα εδώ με την Εφέλη, η οποία μου έχει φέρει το παιχνίδι της για να παίξουμε, και τη Χλόη από την άλλη πλευρά, η οποία έχει αράξει στον καναπέ. Αυτή είναι η σωστή εκδοχή των διακοπών. Ελπίζω τώρα να με αφήσει και να γυρίσω επιτέλους αυτό το βιντεάκι, το οποίο έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι και η τελευταία. Λοιπόν,